Εδώ. Να κοιταζόμαστε. Ό,τι θες. Λοιπόν, πόσα χρόνια κοιταζόμαστε. Δεν έχεις βαρεθεί. Δεν θα χαθούμε. Αυτό είναι το λοιπόν, σίγουρο. Είναι ιστορικό το παιχνίδι. Δεν μένω στο αποτέλεσμα, δεν μένω στο σκορ των 95-72. Η ΑΕΚ έκλεισε αξιοπρεπώς μια τρελή, μια περίεργη χρονιά, μια δύσκολη χρονιά. Μια χρονιά χιλίων προβλημάτων στη τρίτη θέση. Πραγματικά, αλλά είναι μια ιστορική βραδιά. Ένα-ένα. Να πούμε για τη χρονιά ότι πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς με το Final Eight που έγινε στην έδρα μας. Πρώτη ομάδα, με πάρα πολύ μέσα στη χρονιά τραυματισμούς, με το COVID, με την πανδημία, αυτά όλα. Πραγματικά έχουμε φτάσει σε εμάς να παίζουμε 7 άτομα. Έχουμε μάτς να μην έχουμε ψηλούς, σε εμάς να μην έχουμε κοντούς. Τα έχουμε ζήσει όλα φέτος. Και τα οικονομικά προβλήματα θα βάλω εγώ. Έχεις δίκιο. Κάποια στιγμή σας παρομοίασα με τόσα προβλήματα με την ομάδα των Μοϊκανών της δεκαετίας του 80. Παλεύαμε όσο μπορούσαμε. Όσοι ήμασταν, παλεύαμε, τα δώσαμε όλα. Δεν διαλυθήκατε εν τέλει. Εμείς τη δείξαμε μια εικόνα μέχρι το τέλος. Παλέψαμε και προπονητή αλλάξαμε. Γίνανε όλα φέτος, πραγματικά όλα. Εμείς παλέψαμε, όπως είπα, για να δείξει η ομάδα το πρόσωπο που έπρεπε στο τέλος. Πώς θα τη χαρακτήριζες η χρονιά? Όχι, εγώ λέω τρελή, δύσκολη, περίεργη. Ήταν όπως είναι η εποχή με την πανδημία, το ίδιο πραγματικά και η ομάδα. Μια τρελή χρονιά πραγματικά. Ο Δημήτρης Μαυροϊδής ολοκλήρωσε, δοκίμως σήμερα. Δεν ξέρω, μη με ρωτάς, γιατί είμαστε πολλοί εδώ πέρα οι μαθουσάλες. Μετρούσα. Ναι, μετά το Λοτζέσκι που ανακοίνωσε. Όχι σίγουρα και αυτός, όχι και σίγουρα. Είπε, δεν ξέρω ακόμα σίγουρα. Σήμερα έβλεπα μπιζάρισμα σε σένα. Μπιζάρισμα στο Ζήση, μπιζάρισμα στο Ματσιούλης. Μόνο ο Λάκφορντ είπε θα παίξω σίγουρα και του χρόνου. Δεν θέλω να πω για τα παιδιά, για κανέναν. Ο καθένας θα ανακοινώσει στην ώρα του. Εσύ τι θα κάνεις? Θα δούμε. Καθένας στην ώρα του. Μου λένε να ρωτήσω οι συνάδελφοι από το Βαν από άλλο πόστο. Έχεις έναν εξή θαυμαστή μέσα από το Βαν. Έναν εκεί. Δεν ξέρω, θα δούμε. Είπαμε ότι η ομάδα έκλεισε, είχαμε πολλά προβλήματα. Θέλουμε να κάνουμε ένα reset για την επόμενη χρονιά σε πολλούς τομείς. Να είμαστε καλά και θέλω να ξεκινήσουμε από το γήπεδο το καινούργιο και όλα αυτά. Λειτουργείς, αν καταλαβαίνω καλά, ως μάνατζερ της ομάδας. Άρα θα μιλήσεις με Ζήση και με Μασκούλη. Σίκο, πρέπει να πας για την αναμνηστική φωτογραφία. Τον αποδεσμεύουμε.